τη φίλη της κιθάρας, γεια σας. Επειδή πολλοί με ρωτάτε και μου στέλνετε μηνύματα για τις τεχνικές του φλαμένκο, αποφάσισα εδώ από την όμορφη Κρήτη να ξεκινήσω να σας δείχνω μερικά πράγματα, ξεκινώντας σήμερα με τη ρούμπα, που είναι και ο πιο απλός ρυθμός. Για όσους γνωρίζουν καλά την γραφή, τη μουσική, είναι ένας ρυθμός που είναι τέταρτο παρεστημένο, τέταρτο. Είναι κάτι απλό δηλαδή και κυριαρχεί στην λατινοαμερικάνικη μουσική, ενώ στο φλαμένκο έχει κάποιες κλισέ τεχνικές στην κιθάρα που θα σας δείξω τώρα. Αυτό λοιπόν το μετράω ως εξής. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δηλαδή αντίχειρας, δείχτης, δείχτης, αντίχειρας, κλείσιμο, δείχτης, δείχτης, δείχτης. Έτσι το μελετάμε. Έχει αυτές τις 8 κινήσεις. Μετά αρχίζουμε και το μετράμε στα τέταρτα, ανά δύο δηλαδή. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Αλλά όταν το παίζουμε στην πράξη, το μέτρο αυτό που είναι 4 τετάρτων το μετράμε σε δύο κινήσεις, σαν να είναι δύο μισά. Οπότε θα γίνει ως εξής: 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Βεβαίως, όταν παίζουμε ένα κομμάτι, το να παίζουμε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο και να συνοδεύουμε είναι λίγο βαρετό, γιατί είναι πολύ προβλεπόμενο. Οπότε κολλάμε τα μέτρα σε ζευγαράκια και στο δεύτερο κόβουμε το ένα. Δεν παίζουμε την πότα δηλαδή στο ένα. Αυτό ακούγεται ως εξής. Για ό,τι απορία έχετε, αφήστε σχόλιο.